Μιλάμε με μηνύματα. Μιλήσαμε βέβαια μετά τον αγώνα. Με πήραν τηλέφωνο με Skype με το κινητό και τον είδα λίγο. Ήταν όλη η ομάδα εκεί. Φωνάζαν όλοι, συγχαρητήρια, μιλήσαμε, μου έδειχνε το μετάλλιο, το χρυσό. Όλα καλά, είναι πανευτυχής και εμείς και αυτός. Τι να λέμε. Ναι, βέβαια, έχει μια πολύ ωραία παρουσία. Από όταν ξεκίνησε το σκιφ, ενώ στην αρχή ήταν λίγο διστακτικός για να το ξεκινήσει, λόγω του ότι είναι δύσκολο το σκιφ, αλλά από όταν πήγε κάτω των 23 στην Αμερική και έσπασε το ρεκόρ εκεί, το παγκόσμιο, έκανε καινούριο παγκόσμιο ρεκόρ, άρχισε να πιστεύει τελικά ότι θα τα καταφέρει στο σκιφ. Και οι προπονητές του και αυτός. Οπότε άρχισαν από εκείνη τη στιγμή να δουλεύουν πάνω σε αυτό, στο σκιφ. Και του βγήκε πραγματικά μέσα σε αυτά τα 2 χρόνια, λόγω και κορονοϊού βέβαια, καθυστέρησε όλο λίγο και του έδωσε το χρόνο που χρειαζόταν για την προετοιμασία. Ήταν απίστευτο που μέσα σε αυτό το διάστημα κατάφερε να φτάσει εκεί που έφτασε. Ούτε εμείς δεν μπορούμε να το πιστέψουμε ακόμη. Δεν το πίστευε ούτε ο ίδιος. Έτσι το δήλωσε. Ναι. Και εμένα μου έλεγε θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ και ό,τι γίνει. Και μάλιστα μου έλεγε μην αγχώνεσαι. Λέω εγώ δεν αγχώνομαι για σένα, δεν ξέρω αν αγχώνεσαι εσύ. Μου λέει όχι, μαμά μου λέει εντάξει θα μπω μέσα και ό,τι γίνει. Εντάξει δεν αγχώνομαι μου λέει. Θα τα δώσω όλα. Ήταν αποφασισμένος, το ήθελε πάρα πολύ. Επειδή είναι πολύ σκληρός ο πρωταθλητισμός και το γνωρίζουν όλοι οι γονείς που έχουν τα παιδιά τους εκεί, υπάρχουν στιγμές που λυγίζεις. Σαν αθλητής κουράζεσαι, χάνεις τα πάντα, είσαι κλεισμένος εκεί από το πρωί μέχρι το βράδυ προπόνηση. Είναι πολύ δύσκολο, γι' αυτό και όλα τα περισσότερα παιδιά έχουν φύγει και δεν αντέχουν αυτό όλο την προπόνηση. Σε αυτές τις στιγμές οι γονείς πρέπει να είναι πάντα δίπλα στα παιδιά, να μιλάνε, να τα ησυχάζουν, να τα καθησυχάζουν και να τους δίνουν κουράγιο για να μπορούν να συνεχίσουν. Είναι πολύ απαραίτητο αυτό για να προχωρήσει ένας αθλητής. Πιστεύω ότι πρέπει να έχεις μια πολύ καλή σχέση με τα παιδιά για να μπορούν και τα παιδιά να σου εκμυστηρεύονται τα προβλήματά τους, τα άγχη τους, όλα αυτά για να τα λύνουν με τη συζήτηση όλα πιστεύω γίνονται. Και ήμασταν πάντα δίπλα του στις δύσκολες στιγμές, γιατί δεν υπάρχει περίπτωση, πέρασε και αυτός δύσκολες στιγμές, έχει κλάψει, έχει περάσει από όλα αυτά. Και τον κρατήσαμε εκεί και συνέχισε και τώρα έφτασε εκεί που έφτασε. Και είμαστε όλοι χαρούμενοι, γιατί όλοι προπονητές, γονείς, όλη μια οικογένεια δίνουν, όλοι προσπαθούν για αυτό το πράγμα, να φτάσει ένα παιδί εκεί που πρέπει να φτάσει. Έτσι. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι ήμασταν οι τρεις μας βέβαια, εγώ, ο άντρας μου και ο μικρός μου γιος. Ήταν το κάτι άλλο, εμείς φωνάζαμε βέβαια. Μπορεί να ακουστήκαμε και σε όλη τη γειτονιά, είχαμε και ανοιχτές τις πόρτες λόγω ζέστης. Αλλά εντάξει, όλα καλά. Όταν ήταν μπροστά και τους έλεγχε. Δηλαδή, ξέρω ότι όταν ο Στέφανος πάει μπροστά και τους ελέγχει, εκεί δεν τα παρατάει μετά. Δηλαδή έχει καλή ψυχολογία και το πίστεψε και αυτός, έλεγε βέβαια από ό,τι άκουσα και στις δηλώσεις του «Θεέ μου κράτησέ με», γιατί αυτό ήταν λίγο πρόβλημα πάντα σε όλους τους τελικούς που είχε ένα πρόβλημα στο τέλος. Δηλαδή εκεί λίγο δεν μπορούσε να κρατήσει μέχρι τέλος και εκεί ήταν που καρδιοχτυπήσαμε πάρα πολύ και εμείς να το κρατήσει μέχρι τέλος. Mm-hmm. Εκεί το κράτησε. Δόξα τω Θεώ, όλα πήγαν μια χαρά. Με πήρε τηλέφωνο με το Skype και μου έδειχνε το μετάλλιο. Και εγώ το έλεγα, Στέφανε, όταν σου έλεγα να πας στο σκιφ, τι μου έλεγες. Και μιλάγαμε έτσι, με φωνάζαν και οι άλλοι. Μάνα μου έλεγε το χρυσό. Ήταν στο Στίβο πρώτα και έφυγε από το Στίβο. Στο σχολείο τον βρήκε ένας προπονητής, εκεί που ο κύριος Θωμάς ο Βαρδάκας, μάλιστα, που πήγαινε τότε από τον Όμιλο εκεί και έβλεπε, επέλεγε κάποια παιδιά όπως τα έβλεπε αυτός με το μάτι του. Και του είχε ζητήσει το τηλέφωνο, του είπε να έρθει να το δοκιμάσει. Εκείνη την εποχή δεν είχε τίποτα ο Στέφανος, είχε φύγει από το Στίβο. Και ήρθε να το δοκιμάσει. Λόγω του ότι το σπίτι μας ήταν αρκετά κοντά στον Όμιλο, ήταν πολύ βολικό για μας να τον πάμε να τον φέρνουμε. Οπότε, ερχόμενος εδώ και βλέποντας πώς γινόταν η προπόνηση, τη λίμνη, τη βάρκα, το αγάπησε. Το αγάπησε πραγματικά, το άρεσε τόσο η κοπηλασία, γιατί δοκίμασε και άλλα αθλήματα, η αλήθεια είναι. Είχε πάει και κολύμβηση και ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Περάσαμε από πολλά. Αλλά σε αυτό έμεινε πραγματικά. Υπήρχε και οι προπονητές εδώ, ήταν πολύ καλοί, δηλαδή είχε μια πειθαρχία που ο Στέφανος του άρεσε πάρα πολύ. Όσο δύσκολο δηλαδή ήταν, αυτό το άρεσε γιατί ήταν δύσκολο, ακριβώς για το λόγο αυτό.
Το άρεσαν πάντα τα δύσκολα. Οπότε το συνέχισε. Το συνέχισε εδώ, το άρεσε πάρα πολύ. Ραντεβού τώρα στο Παρίσι. Η αλήθεια είναι αυτή, γιατί συζητάγαμε πριν ότι έλεγε θα πάω άλλη μια Ολυμπιάδα μαμά και θα σταματήσω. Γιατί εγώ στην αρχή έλεγα, μετά το Ρίο, του είπα έλα τώρα να πας στη σχολή σου. Άστα τα οικοπηλασία, παράτα τα όλα. Μου λέει είμαι μικρός. Λέω να πάω άλλη μια Ολυμπιάδα. Αφού ήταν επιλογή του, το δέχτηκα και εγώ, δεν μπορούσα να κάνω αλλιώς. Εντάξει, του λέω εγώ θα σε στηρίξω. Αλλά μετά την άλλη Ολυμπιάδα στο σπίτι και σχολή. Καθυστέρησε βέβαια με τον κορονοϊό και λίγο. Φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Πριν φύγει για τους Ολυμπιακούς, μου έλεγε τι θα κάνω άρα η μαμά. Του λέω μην αγχώνεσαι τώρα. Όταν θα έρθεις εδώ το συζητήσουμε. Έχεις Ολυμπιακούς μπροστά σου και θα δούμε. Τώρα τι να πω. Σταμάτα. Εδώ που φτάσαμε τώρα. Δεν μπορώ να πω τίποτα πια. Μάλλον θα περιμένει πολύ. Δεν μπορούν να συνδυαστούν οι σπουδές. Όχι, όχι, δεν γίνεται, γιατί αυτός ήταν και στην ιατρική, η οποία η ιατρική είναι όλη μέρα, είναι πρωί, απόγευμα, εργαστήρια, δεν συνδυάζεται. Εκεί είναι πολύ δύσκολα, σε θέλει να έχεις παρουσία, φυσική παρουσία στην ιατρική. Αυτός εκεί που είναι στο Σχοινιά είναι όλη μέρα, προπόνηση από τις 6 το πρωί μέχρι τις 12 και μετά πάλι από τις 5 μέχρι τις 8. Δεν έχει ώρες δηλαδή για να κάνει πρωταθλητισμό σε συνδυασμό με την ιατρική, οπότε θεωρώ ή το ένα ή το άλλο θα έκανε. Δεν είμαστε όπως στην Αμερική που τα συνδυάζουν με τα πανεπιστήμια. Τώρα η επιλογή είναι δική του. Φαντάζομαι. Θέλω να κάνω μια τελευταία ερώτηση. Βοήθεια από το κράτος υπήρχε όλο αυτό το διάστημα? Όχι. Εγώ δεν μπορώ να πω ότι είχε βοήθεια το παιδί καθόλου από το κράτος. Δηλαδή ουσιαστικά με δικά του χρήματα και με δικά μας ό,τι μπορούσαμε, ας πούμε, και κάποια που έπαιρνε από κάποια, από το Ίδρυμα Λεβέντη, που έδιναν κάποιες υποτροφίες έτσι σε κάποια παιδιά που πρωτεύανε. Με αυτά την έβγαζε, ας το πούμε και έτσι, δηλαδή τα χαλούσε όσο ήταν εκεί στα κοινόβια για να βγαίνει σε ένα ρεπό που είχε να πιει ένα καφέ ή να πάρει τα ρούχα του, τα παπούτσια του και ό,τι χρειαζότανε. Δεν μπορώ να πω ότι είχε. Και έτσι το παλέψαμε και εμείς τι να κάνουμε, αφού αυτό ήταν το όνειρο του παιδιού, δεν μπορούσαμε να κάνουμε αλλιώς. Τον στηρίξαμε και εμείς με όλες μας τις δυνάμεις, όπως μπορούσαμε. Πέτυχε, ας πούμε, το αδύνατο σε εισαγωγικά. Είχε μεγάλο πάθος, πείσμα. Κάνει χρόνια πρωταθλητισμό, ας πούμε, έτσι, και με την εθνική ομάδα. Του βγήκε ο αγώνας. Χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό. Η επόμενη μέρα. Η επόμενη μέρα. Ας γυρίσουμε το καλό, να δούμε. Μπήκαν πάρα πολύ ψηλά τα στάνταρ, δεν ξέρω. Τώρα θα συζητήσει μόνο στο αλλιώς. Πιστεύω ότι θα ακολουθήσει στην κουβελασία. Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Προσπάθειες και των θυσιών των δικών σας. Ναι, ναι. Θεωρώ υπήρχαν πολλές πικρίες. Δεν γίνεται με μία κουβέντα να το αντισταθμίσεις. Αλλά θεωρώ σίγουρα Ολυμπιακό μετάλλιο. Είναι πάρα πολύ μεγάλη ανταμοιβή για έναν αθλητή. Δεν νομίζω να υπάρχει μεγαλύτερη. Ένα παγκόσμιο αλλάζει, πηγαίνει στο επόμενο, δεν θα πας καλά στον Ολυμπιακό μετάλλιο. Πρέπει να περιμένεις 4 χρόνια για να δεις που βρίσκεις πάλι αθλητικά. Τα πρώτα λόγια που σας είπε, εσάς όταν μιλήσατε. Μαζί ήμασταν στο Skype, απλά δεν μπορούσε γιατί πήγαινε για την ντόπινγκ. Όλα καλά, μας έδειχνε το μετάλλιο. Αυτό όλα καλά, πήγαν όλα καλά. Πήγε με τον γιατρό για την ντόπινγκ. Πάρα πολύ χαρούμενος. Ελπίζω να αλλάξουν τα πράγματα και να έχουμε πάρα πολλά μετάλλια για τους υπόλοιπους αθλητές που πήγαν με τους κόπους, θυσίες, με πολύ δύσκολη συγκυρία και χρονιά. Η ιατρική ή Παρίσι τώρα? Τι να σας πω, μάλλον Παρίσι. Μάλλον Παρίσι. Δεν ξέρω. Αυτό στο Στέφανο. Στο Στέφανο θα τα πει. Είναι μεγάλη ημέρα που ζούμε σήμερα. Ο Στέφανος ο Τούσκος πέτυχε έναν άθλο. Έχει γραφτεί στο πάθειον των Ολυμπιακών, Ολυμπιονικών μάλλον, και αυτό το πράγμα δεν ξέρουμε θα το ζήσουμε και σύντομα. Είναι, έχει γραφτεί στην ιστορία. Καταρχάς, θέλω να ευχαριστήσω αυτούς τους δύο υπέροχους γονείς που ήταν πριν και σας μίλησαν για τον αθλητή, οι οποίοι τον στήριξαν για 5 ολόκληρα χρόνια. Μιλάμε για αυτή την Ολυμπιάδα. Δεν μιλάω για την παρακαταθήκη του Στέφανου τον Τούσκο, ο οποίος στην προηγούμενη Ολυμπιάδα ήταν έκτος στην τετράκοπο ελαφρών βαρών. Αυτό να το σημειώσουμε, γιατί δεν είναι τυχαίο αυτό που ήρθε, είναι επιστέγασμα πολλών ετών. Είναι η προσπάθεια την οποία ο Ναυτικός Όμιλος Ιωνίων υποστηρίζει στους αθλητές που έχει στην εθνική ομάδα και πάρθηκε αυτό το αποτέλεσμα. Πιστεύω ότι δεν είναι τίποτα τυχαίο, είναι η συνέργεια πολλών πραγμάτων και φυσικά η στήριξη των γονιών, της οικογένειάς του, που κατάφερε αυτό το αποτέλεσμα ο Στέφανος Τούσκος. Ένα παιδί με ήθος, με αξιοπρέπεια, αλλά αγωνιστής και ό,τι βάζει σκοπό το καταφέρνει.
Εγώ αυτό έχω καταλάβει τόσα χρόνια που τον ξέρω. Ζημίω. Ο Στέφανος Οντούσκος όντως είχε ασχοληθεί με το στίβο, είχε όντως αθλητική υποδομή, αλλά τον κέρδισε η κοπηλασία. Ήρθε, δοκίμασε, το αγκάλιασε και μέσα σε 10 χρόνια βγήκε ο Ολυμπιονίκης. Ο Ναυτικός Όμιλος Ιωαννίνου στηρίζει από το 1954 όλη αυτή τη διαδρομή στους αθλητές. Δεν είναι τυχαίο που είναι ο 5ος Ολυμπιονίκης, αλλά είναι ο Χρυσός Ολυμπιονίκης. Έχουμε άλλους 4 από πίσω, να ξεκινήσουμε με τον Τόνια Τισβάιερ, τον Παναγιώτη τον Μιλιώτη, τον Γιώργο τον Τζιάλε, τον Γιάννη τον Τζίλι και φυσικά τον Στέφανο τον Τούσκο, που είναι 2 φορές Ολυμπιονίκης, αλλά δεν, θα το πω για ακόμη μια φορά, Χρυσός Ολυμπιονίκης. Είναι ένας άθλος, πιστεύω ότι το αξίζει, πιστεύω ότι κουράστηκε για να καταφέρει αυτό το αποτέλεσμα και είναι σίγουρο ότι πήρε το καλύτερο δυνατό για αυτόν και για τις προσπάθειες που έκανε 5 ολόκληρα χρόνια. Για αυτή την Ολυμπιάδα επιμένω, γιατί είναι 10 χρόνια αθλητής. Νομίζω πως ναι, γιατί ο Ναυτικός Όμιλος Ιωαννίνου έχει όλα τα εχέγγυα για να προσφέρει επιτυχίες και εθνική ομάδα στους αθλητές, οι οποίοι έχουν περάσει πάρα πολύ. Και μην ξεχνάμε, πρόσφατα είχαμε το πρώτο χρυσό παγκόσμιο από άλλον αθλητή του Ναυτικού Όμιλου Ιωαννίνου, τον Παλαιοπάντο Θανάση. Και γενικά η ιστορία συνεχίζεται και θα πάμε στο διεθνές. Τι να πω, νομίζω ότι αξίζει ολοκληρωτικά στον Στέφανο τον Τούσκο, αλλά και σε όλη τη γενιώτικη κοπηλασία. Να μην πω την ελληνική, θα στηρίξω τη γενιώτικη κοπηλασία. Γιατί είναι παιδί του Ναυτικού Όμιλου Ιωαννίνου. Και γενικά η πόλη μας γεννάει πάντα πρωταθλητές και πολύ περισσότερο Ολυμπιονίκες.